Εκτός λειτουργίας τέθηκαν σήμερα 6 αίθουσες διδασκαλίας στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, όπου έπεσαν σοβάδες στην είσοδο της μίας από τις πτέρυγες του διδακτηρίου στη συνοικία της Νέας Δημητριάδας. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό νωρίς το πρωί, μόλις η διεύθυνση του σχολείου άνοιξε τις πόρτες. Οι μαθητές δεν είχαν αρχίσει ακόμη να προσέρχονται στο διδακτήριο. Το πρωί, πριν ξεκινήσει ακόμη η προσέλευση των μαθητών, υπήρξε μια πτώση σοφάδων στην είσοδο, τη μια είσοδο από τις δυο. Γιατί έχει δύο διδακτήρια του 21ου. Στο ένα διδακτήριο, στην είσοδο, υπήρξε μια πτώση σοβάδων. Στο διάδρομο, δηλαδή, εσωτερικά. Στην είσοδο ακριβώς. Ευτυχώς που εκείνη την ώρα ήταν κλειστό το σχολείο, δεν είχε ανοίξει δηλαδή για τους μαθητές το πρωί πάντα. Ναι. Εκείνη την ώρα το πρωί δεν υπήρχαν μαθητές στο σχολείο, παρά μόνο η διευθύντρια και κάποιος εκπαιδευτικός. Η διευθύντρια επικοινώνησε και με το Δήμο, επικοινώνησε και με εμάς. Πήγε γρήγορα συνεργείο από τις τεχνικές υπηρεσίες, είδε τη φθορά εκεί. Στο σχολείο κατέφθασε κλιμάκιο μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε διαρροή νερού από τον πάνω όροφο. Υπήρξε, μου είπε, ένα τρύπιο σώμα που από εκεί προήλθε η υγρασία. Από το πάνω θέμα όροφο, δηλαδή. Ακριβώς. Το θέμα είναι να διορθωθεί άμεσα, ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος από αύριο και για τα παιδιά αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Εκτιμάται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς στο 21ο Δημοτικό Σχολείο, έτσι ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν στις τάξεις με ασφάλεια από την ερχόμενη Δευτέρα. Μίλησα με την κυρία Κότογλου, που είναι η πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, καθώς και τον κύριο Θοδόρο, που είναι ο αντιδήμαρχος, και με διαβεβαίωσαν ότι μέχρι αύριο θα είναι έτοιμο. Μάλιστα, βγήκε και έγκαιρα απόφαση, ώστε να μην λειτουργήσει. Να μην λειτουργήσουν τα τμήματα που είναι σε αυτή την πτέρυγα του σχολείου, που σημαίνει 6 τμήματα. Αυτά τα τμήματα σήμερα έκαναν τηλεεκπαίδευση, αύριο θέλω να πιστεύω ότι όλα θα είναι καλά.